Το ερώτημα που μπήκε νομίζω είναι ένα από τα βασικά ερώτημα που απασχολεί πολλούς εργαζόμενους, γιατί είναι αυτό που βλέπουμε όλος ο κόσμος και στον κάθε κλάδο, από τη μία γύρω μας κέρδη χορό δισεκατομμυρίων να γυρνάνε γύρω από το κεφάλι μας και εμείς οι εργαζόμενοι συνεχώς βιώνουμε μειώσεις μισθών, απολύσεις και γενικότερα μείωμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Τώρα σε κάποια, για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πολλές φορές την απάντηση σε αυτά τη δίνουν και οι ίδιοι καπιταλιστές με τις ανακοινώσεις που βγάζουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εδώ από τα μεταλλεία τώρα πρόσφατα, στις απολύσεις που έγιναν στον Εργολάβο που σταμάτησε και έκανε απολύσεις στην Έντλημακ. Η ανακοίνωση της Ελληνικός Χρυσός που έβγαλε αμέσως μετά γιατί διέκοψε τη σύμβαση με τον Εργολάβο. Σας διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία λέει έχει θέσει σε εφαρμογή το προηγούμενο διάστημα το μετασχηματισμό των μεταλλίων σε μια αποτελεσματική, υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση με στόχο τη βελτιωμένη παραγωγικότητα και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Και με στόχο, για να φτάσουμε να είναι κερδοφόρα η επιχείρηση και βιώσιμη, πρέπει να μειωθεί το εργατικό κόστος. Από όλα αυτά, βγαίνει νομίζω, αν συμπεριλάβουμε κιόλας, ότι ζούμε σε μια συγκυρία που οι τιμές των προϊόντων που παράγονται στα μεταλλεία, των μετάλλων, του χρυσού, του χαλκού, του ψευδάριου και των άλλων πολύτιμων μετάλλων που παράγονται στα μεταλλεία, επειδή ακριβώς αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση που μας λένε και αυξάνεται η ζήτησή τους, έχουν πάει στα ύψη. Και την ίδια στιγμή η εταιρεία λέει ότι δεν βγαίνει. Πώς τώρα για να φτάσουν στο σημείο να βγάλουν τα κέρδη τους, περνάει μέσα ακριβώς από αυτό που οι ίδιοι ομολογούν. Μέσα από την, πώς θα επιτευχθεί δηλαδή η βελτιωμένη παραγωγικότητα, μέσα από την εντατικοποίηση της εργασίας του εργαζόμενου, το να δουλεύει δηλαδή ο εργαζόμενος, στον ίδιο χρόνο να παράγει ακόμα περισσότερο κέρδος για την εταιρεία και ταυτόχρονα να μειώνεται και ο μισθός του. Το συμπέρασμα δηλαδή που βγαίνει είναι ότι για να βγάλουν αυτοί τα κέρδη τους πρέπει να εκμεταλλευτεί ολόπλευρα, ακόμα πιο βαθιά ο εργαζόμενος. Και αυτό γίνεται, όπως ανέφερε και η ερώτηση, με τις μειώσεις και με τις απολύσεις.